Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο Cooking with Faye. Σήμερα θα σας δείξω το ταπεινό φαγάκι μας. Θα μαγειρέψω μανιτάρια, μικρά, στρόγγυλα, βλέπετε, λευκά και πατατούλες πατατοσαλάτα. Τις έχω στον έτοιμο μάγειρα. Ξεκινάω καβουρδίζοντας το κρεμμύδι. Έχω δύο κρεμμύδια ψιλοκομμένα. Ένα κεσεδάκι μανιτάρια. Ένα ματσάκι μαϊντανό, μαύρο πιπέρι, αλάτι και πάπρικα καπνιστή. Θα προσθέσω στη συνέχεια τα μανιτάρια. Τα λέμε σε λίγο. Μαλάκωσε λίγο το κρεμμυδάκι και τώρα θα βάλω και τα μανιτάρια, από τα οποία καθάρισα τη φλούδα τους. Αυτά πρέπει να μαγειρευτούν όταν είναι πολύ φρέσκα. Τα είχα 3-4 μέρες στο ψυγείο, οπότε είχαν καφέ κυλίδες, αφαίρεσα τη φλούδα και είναι μια χαρά για να μαγειρευτούν. Και έφερα και ένα άλλο υλικό που αγαπάει πάρα πολύ το μανιτάρι, σκόρδο σε σκόνη, μια κουταλιά. Βάλω τώρα και το πιπεράκι και αλάτι μαύρο πιπέρι και θα τα σοτάρω να μαγειρευτούν. Θα φέρω το καπάκι να το βάλω από πάνω, να τα σκεπάσω. Σε σιγανή φωτιά από εδώ και πέρα. Πέντε λεπτά αργότερα ανακατεύω και ρίχνω και το μαϊντανό. Στο μεταξύ έκοψα και κρεμμυδάκι φρέσκο για την πατατοσαλάτα μας. Μοσχομύρισε. Δεν έχω προσθέσει υγρά, έβγαλαν τα μανιτάρια. Το αφήνω άλλα 5-10 λεπτά. Ψήθηκαν τα μανιτάρια και οι πατατούλες. Θα βάλω αλατάκι στις πατάτες, ελαιόλαδο, και φρέσκο κρεμμυδάκι και λεμόνι. Σούπερ, είναι έτοιμο. Σερβίρουμε και τα μανιτάρια.
και είμαστε μια χαρά. Ορίστε. Είναι πεντανόστιμο. Σας συστήνω να το φτιάξετε. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε και μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μου και like στη σελίδα μου στο Facebook και στο Instagram Cooking with Faye. Γεια σας! Τελείωσε και ο ατμομάγειρας.